πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στην μεγάλη αυτή ενότητα που ξεκινήσαμε, τη συγκρίσεως δηλαδή τριών βασικών σχετικών ενιών, αγάπης, έρωτος και φιλίας. Το θέμα είναι τεράστιο και υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας, την οποία έχω στα χέρια μου και μπορούμε να μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση. Αλλά το θέμα θα καταντήσει πλέον, πιστεύω, βαρετό και ανιαρό. Διότι εάν ορισμένοι δεν θέλουν να πιστούν ή έχουν τόσο πολύ θεοποιήσει και θαυμάσει και εγωιτευθεί από ορισμένα πρόσωπα τα οποία νομίζουν ως μεγάλους δασκάλους στη νεότερη σύγχρονη Ελλάδα, δασκάλους εννοώ της θεολογίας, που δυστυχώς έχουν επηρεάσει ευκαίρως ακαίρως είτε μία μεσαία τάξη ανθρώπων από πλευράς πνευματικότητος και μεσαίας από πλευράς ηλικίας, με μια λογοτεχνική και εγωιτευτική γλώσσα η οποία ξεφεύγει από την όντως ξύλινη πολλές φορές γλώσσα του άμβωνα, και ως εκ τούτου ο επηρεασμός αυτός έχει μεταδοθεί ακόμα και σε αρχιερείς αλλά και πανεπιστημιακούς καθηγητάς, όπως έχω αναφέρει, και έχει επεκταθεί σε ένα τμήμα της χριστιανικής μας κοινότητας, όσων εν πάση περιπτώσει θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και όσοι εξ αυτών πάλι έχουν κατ' επίγνωση ορισμένα στοιχεία Ορθοδόξου Χριστιανικότητος. Αλλά δυστυχώς, επειδή και οι βιωτικές μέρημνες αλλά και τα υπόλοιπα οικογενειακά, προσωπικά έργα και καθήκοντα και δυσκολίες αποσπούν την προσοχή και οι άνθρωποι δεν είναι ειδικευμένοι σε θέματα θεολογίας, φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και προπάντων ιστορικοφιλολογικής έρευνας των κειμένων, εύκολα παρασύρονται από ωραία λόγια τα οποία είναι, όπως είπα, ευχάριστα λογοτεχνικός, διότι η γλώσσα, η ακρεφνής της φιλοσοφίας είναι δυσνόητη, η δε άλλη γλώσσα του Ιερού Άμβωνα πολλές φορές είναι ξύλινη και τυποποιημένη. Ως εκ τούτου ο κόσμος διψά από μια διαφορετική γλώσσα, και αυτήν τη γλώσσα δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να την βρει μέσα στην ίδια την Εκκλησία, την ανακάλυψε κατά τη δεκαετία μεν του 50 σε κάποιες άλλες οργανώσεις χριστιανικές αδελφότητες. Σήμερα δε, και ιδίως κατά την δεκαετία του 80, την ανεκάλυψε σε άλλες παρόμοιες ομάδες, οι οποίες ενώ μεν διεκήρυταν
ότι είναι αντίθετες οποιονδήποτε θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών ή παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, εντούτοις στην πράξη δημιούργησαν τις δικές τους ουρές, στις οποίες είχαν φανατικότερους οπαδούς. Αυτά τα λέγω ως πρόλογο στο μεγάλο αυτό θέμα, διότι δεν είναι απλώς σύγκριση εννοιών και λέξεων. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο αγνός πιστός λαός πολλές φορές, είτε με τα λεγόμενά τους είτε με τα γραφόμενά τους, πείθεται ή πίστηκε, έχουν μία πεποίθηση, μία ιδεολογία ότι στο βάθος ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διαφορετική εκδοχή του αρχαιοελληνισμού. Δηλαδή ότι είναι μία βελτιωμένη έκδοση του. Γι' αυτό και προσπαθούν σε πολλές έννοιες όπως αγάπη, έρωτας, όπως πόλης, ενορία, αγορά του Δήμου, όπως ψυχή στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στο Ισραήλ, να τις ταυτίσουν. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν ειδικά βιβλία για το θέμα του λεγόμενου αρχαιοελληνικού τρόπου του σκέπτεστε και του εβραϊκού τρόπου του σκέπτεστε. Πράγματα τα οποία σήμερα επιβεβαιώνει η πολιτισμική ή η διαπολιτισμική ψυχολογία, η οποία εξετάζει σε βάθος τον τρόπο σκέψης, τους ιδεότυπους των δυτικών και των ανατολικών λεγόμενων λαών. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική σε αυτές τις γενικεύσεις τις οποίες επιχειρούν και τις οποίες επιχειρούν διότι τα αρχικά διαβάσματά τους δεν ήσαν θεολογικά αλλά φιλοσοφικά και ιδίως πλατωνικά. Ο Πλάτωνας ναι μεν είναι αγαπητός, όπως και ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι, τους οποίους ο χριστιανισμός και η Εκκλησία τιμά ως προχριστού χριστιανούς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί και προσεκτικοί, διότι στην πράξη συγχαίουμε, ταυτίζουμε τον πλατωνισμό με τον χριστιανισμό. Όπως και ταυτίζουμε γενικότερα αρχαιοελληνικές κατηγορίες σκέψης της εποχής λόγου χάριν της αρχαίας Αθήνας, δηλαδή των κλασικών χρόνων, με κατηγορίες χριστιανικές του δεύτερου και τρίτου και τέταρτου μετά Χριστόν αιώνα. Αυτοί οι ακροβατισμοί και τα άλματα είναι αντιεπιστημονικά και ο κάθε ένας από τους ακροατάς, ο οποίος είναι σόφρον, οφείλει σε οτιδήποτε ακούει να μελετά, να προστρέχει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία και να συγκρίνει μόνος του όσο δύναται αυτά τα οποία ακούει ή τα οποία διαβάζει, κατά πόσο είναι πράγματι αληθινά, αντιστοιχούν δηλαδή στην πραγματικότητα την ιστορική ή όχι. Διότι είτε εσκεμμένα είτε άθελά τους, οι κήρυκες αυτών των ιδεών
μεταφέρουν, μεταφυτεύουν αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον αρχαιοελληνικό, τον παγανιστικό, μέσα στον χριστιανισμό. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που πλέον έχουν καταντήσει να θεωρούν ακόμα και τα λαογραφικά ήθη και έθιμα ως ταυτόσημα με την ίδια την ιερά παράδοση, αγνοώντας τη διάκριση μεταξύ λαϊκής και ιεράς παραδόσεως. Άλλο πράγμα είναι η λαϊκή και άλλο η ιερά παράδοση. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόγονός μας είτε φορούσε φουστανέλα ή οτιδήποτε άλλο ήταν και άγιος. Και τότε υπήρχαν τα ίδια πάθη, προβλήματα και αμαρτίες όπως και σήμερα, αλλά υπήρχε διαφορετικός τρόπος του σκέπτεστε, ιδίως στην κλασική Αθήνα, και διαφορετικός τρόπος αυτόν τον οποίον ήρθε και κήρυξε στον Άριο Πάγο ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, οι οποίοι ως γνωστόν και στην αρχή τον εχλέβασαν. Ερχόμενοι τώρα στο θέμα μας, δηλαδή στη σύγκριση έρωτα και αγάπης, θα συνεχίσω λέγοντας, στηριζόμενοι καταρχήν εις το γνωστό έργο του Νίγκρεν, ενός δηλαδή Σουηδού προτεστάντη θεολόγου, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1930 και το οποίο έχει ως τίτλο «Έρος και αγάπη», αν και όπως σας είπα στην αρχή υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία με άλλα αντίστοιχα βιβλία ξένων συγγραφέων, παραδείγματος χάρη με τον αντίστροφο τίτλο «Αγάπη και έρωτας», αλλά και πολλά πολλά άλλα, εφόσον η έννοια, η αξία, η αρετή, αν θέλετε, της αγάπης είναι σε πλάτος και βάθος τεράστια, αχανής. Και γι' αυτό έχουν ασχοληθεί και γράψει άπαντες, δηλαδή φιλόσοφοι, λογοτέχνες, ποιητές, θεολόγοι, ψυχολόγοι κτλ. Αλλά στην συνέχεια η σύνοψη του Νίγκρεν είναι ότι οι λέξεις έρωτας είναι βασισμένη σε μία ενστικτόδη επιθυμία του ανθρώπου, την οποία διαθέτει ο άνθρωπος, δοσμένη βεβαίως από το Θεό, η οποία λέγω ιδιότητα είναι εκείνη του συνέρχεσθε, δηλαδή του συνάπτην δεσμό, επαφή με έναν συνάνθρωπο. Αυτή όμως η ιδιότης, πρώτον ότι μετά το προπατορικό αμάρτημα, όπως και ο ολόκληρος ψυχοσωματικός οργανισμός του ανθρώπου, καθώς πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, εφθάρει, αμαυρώθηκε και κατήντησε εγωκεντρική, ακόμα και απαιτητική, κτητική, ενώ από την άλλη πλευρά η λέξη αγάπη, την οποία προτίμησε ο Κύριος και οι Ευαγγελιστές αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας για την σχέση Θεού και ανθρώπων αλλά και ανθρώπων μεταξύ τους, διατηρεί μία αυθεντική, ανυπόκριτη διάσταση της πραγματικής ειλικρινούς αυτοθυσίας, αυτοπαράδοσης
του εαυτού μας, δηλαδή της κένωσης, του αδειάσματος, δηλαδή του εγώ μας, του εαυτού μας. Δεν αποσκοπεί συνεπώς η αγάπη σε ένα κέρδος, η χριστιανική εννοώ αυθεντική αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος στην θεολογία που ονομάζουμε θεολογία του Σταυρού ταυτίζει τον Θεό της αγάπης με τον ίδιο το Σταυρό, και αυτό γίνεται κυρίως από τον Ευαγγελιστή της αγάπης τον Ιωάννη στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Αλλά οι λέξεις και ο όρος αγάπη δυστυχώς περνώντας μέσα από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος είναι γνωστό ότι είχε μελετήσει νεοπλατωνισμό και είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν, σκέφτηκε να ταυτίσει την αγάπη με τον έρωτα. Και θα λέγαμε ότι δηλητηρίασε ή εμόλυνε την αυθεντική χριστιανική αγάπη με την έννοια του έρωτα, επιχειρώντας να συνθέσει τον ιουδαιοχριστιανικό τρόπο του σκέπτεσθε με τον νεοπλατωνικό τρόπο του σκέπτεσθε. Κάτι το οποίο και σήμερα γίνεται από ορισμένους θεολόγους, καθηγητές ή κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους, οι οποίοι διδάσκουν και γράφουν ότι η διάκριση αυτή του Νίγκρεν είναι λάθος. Και αυτό, όπως είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές, το στηρίζουν, το υποστηρίζουν λέγοντας ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας ομιλούν για μία ταύτιση της αγάπης με τον έρωτα. Αλλά τα χωρία τα οποία επικαλούνται χωρίς το βάθος και το πλάτος του context, δηλαδή της σχετικής συνάφειας, είναι τελείως λανθασμένα, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παιδαγωγική χρειά ή την έμφαση που θέλει ο κάθε ιερός πατήρ, παραδείγματος χάριν ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος ή ο λεγόμενος ψευδοδιονύσιος ο αεροπαγίτης, οι οποίοι και χρησιμοποιούν τη λέξη έρωτα μεταξύ όλων των άλλων πατέρων, να τονίσουν τη σφοδρή και πολλές φορές υπέρλογη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Το υπέρλογο όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δεν ταυτίζεται με το παράλογο, το οποίο εμπεριέχει το πάθος του έρωτα. Γι' αυτό και ομιλούμε για μια εμπαθή κατάσταση στον έρωτα, ενώ στην αγάπη, την χριστιανική, την ανυπόκριτη, ομιλούμε για μια απάθεια στους Αγίους. Το δε παράξενο είναι ότι ενώ οι συνάδελφοι καθηγητές ή ορισμένοι αρχιερείς αντιπαθούν ή επικρίνουν τον Ιερό Αυγουστίνο, στην πραγματικότητα έρχονται και υιοθετούν τα λεγόμενά του, διότι είπαμε ότι ορμόμενος
από τον νέο πλατωνισμό ο Αυγουστίνος, ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε πρώτος την ταύτιση μεταξύ ερώτα και αγάπης. Στη συνέχεια δε τον ακολούθησε ο Πάπας Βενέδικτος 16. Αλλά θα τελειώσω αυτή την σύντομη αναφορά στο βιβλίο του Νίγκρεν επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος έγραφε ότι όταν ο Ιησούς μας επιτάσσει ή μας κηρύττει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, δεν ομιλεί ούτε για έρωτα ούτε για φιλία, αλλά ομιλεί για αγάπη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσω τη σειρά που μόλις είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή την ανάλυση που κάνει ο εβραϊκής καταγωγής φιλόσοφος Εμμανουήλ Λεβινάς μεταξύ αγάπη και έρωτος. Ο Λεβινάς νομίζω ότι εισέρχεται και προσφέρει κάτι το καινούργιο σε αυτήν την διάκριση αγάπης και έρωτος, διότι δεν διαχωρίζει αυτές τις δύο έννοιες επί φιλοσοφικού, νοητικού ή αν θέλετε ακόμα και ηθικού πεδίου, αλλά τοποθετεί και ξεχωρίζει τη μία λέξη στην ηθική της με την βαθύτερη έννοια διάσταση, ενώ τη λέξη έρωτα την τοποθετεί, την ανάγει στην εμπειρική διάσταση. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι την αγάπη ο Λεβινάς την βλέπει ως μία κατάσταση κοινωνικής ηθικής μεταξύ των ανθρώπων, ενώ τον έρωτα τον τοποθετεί σε μία κατηγορία κοινωνικής ψυχολογίας. Και ναι μεν οι κήρυκες της ταύτισης έρωτα και αγάπης θα μπορούσαν επ' αυτού να υποστηρίξουν ότι άρα εφόσον ο έρωτας διαθέτει εμπειρική βάση, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην αλήθεια και μάλιστα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και όχι σε μία αφηρημένη μεταφυσική. Αλλά από την άλλη ξεχνούν ότι η αιμονή σε μία εμπειρική και μόνο θεολογία, αποκλείοντας την θεωρητική, δηλαδή το δόγμα, οδηγεί σε ένα κουτσούρεμα, θα λέγαμε, την όλη πορεία του Ορθόδοξου Χριστιανού, που ενώ η ορθή σειρά είναι κατά τον Απόστολο Παύλο εκείνος ο οποίος ακούει και πιστεύει και στη συνέχεια πράττει και βιώνει αυτά τα οποία πιστεύει, η της εμπειρικής θεολογίας, η οποία και αυτή όσο και αν σας φαίνεται παράξενο
αναπτύχθηκε στον προτεσταντισμό και μάλιστα καλλιεργήθηκε πολύ εξευγενισμένα από τον λεγόμενο χριστιανικό υπαρξισμό, ξεκινάει από την αντίστροφη αρχή, κατεύθυνση, ότι δηλαδή η εμπειρία είναι εκείνη η οποία θα μας καθορίσει το δόγμα. Πρόκειται για μια μεγάλη πάλι διαμάχη μεταξύ παλαιότερων καθηγητών της δογματικής θεολογίας, η οποία πέρασε δυστυχώς και στα δικά μας συγγράμματα και ως αντιπαλότητα μεταξύ δογματολόγων καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Διότι ναι μεν οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν και τονίζουν τον εμπειρικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής και φρονήματος, αλλά ποτέ δεν αγνόησαν και τον δογματολογικό χαρακτήρα της πίστεως. Γι' αυτό και έδωσαν επ' αυτού τεράστιους μακροχρόνιους αγώνες. Ένας τέτοιος αγώνας είναι και εκείνος τον οποίον θα θυμηθούμε την Κυριακή που μας έρχεται, μνημονεύοντες την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνεκλήθη από τους πατέρες ακριβώς για την διασάφηση των δύο εν Χριστώ φύσεων, μιας δηλαδή καταστάσεως, συζητήσεως, θα έλεγε κάποιος θεωρητικής. Αλλά η θεωρητική αυτή πίστης, δόγμα, έχει τις ηθικές της συνέπειες. Ναι μεν οποιαδήποτε ηθική συνέπεια επηρεάζει άμεσα ή έμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, το δόγμα, διότι εάν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, είτε φιλόσοφος είτε θεολόγος, όπως έχει αποδείξει η ιστορία του πολιτισμού και η ιστορία της φιλοσοφίας, ανάλογα με τον τρόπο βίωσης της ζωής του, προσπαθεί να εκλογικεύσει και να διατυπώσει θεωρίες είτε φιλοσοφικές είτε θεολογικές που αρμόζουν στον δικό του τρόπο ζωής, ακόμα και ας είναι και αμαρτωλός. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η ανθρώπινη και μόνο είτε προσωπικά είτε κοινωνικά συλλογικά εμπειρία είναι εκείνη η οποία δημιουργεί και γεννά και αποκαλύπτει το δόγμα. Το δόγμα είναι αποκάλυψης του Θεού, είναι υπέρλογο, δεν παράγεται από την ανθρώπινη εμπειρία. Αλίμονο εάν ο χριστιανισμός ή το γέννημα θρέμα μιας ανθρώπινης κοινωνίας, όπως θα έλεγε οποιοδήποτε κοινωνιολόγος, ο οποίος θα ερμήνευε το φαινόμενο της Εκκλησίας τελείως κοινωνιολογικά και όχι με την κάθετη, ή για να το πω ορθότερα, και με την κάθετη διάστασή του. Ο Λεβινάς λοιπόν τοποθετεί τον έρωτα στο εμπειρικό μέρος του ανθρώπου και την αγάπη στο ηθικό κομμάτι
του ανθρώπου. Η διάκριση αυτή του Λεβινάς έχει σχέση με την διάκριση την οποία συναντούμε στον Παυσανία μεταξύ Χιδαίου έρωτα και Ουράνιου έρωτα, την οποία πάλι βρίσκουμε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Υπ' αυτήν την έννοια ο Λεβινάς κρίνει και κατακρίνει τον Νίγκρεν, διότι διαβλέπει σε αυτόν ότι την αγάπη και τον έρωτα που τα διαχωρίζει δεν τα διαχωρίζει ποιοτικά αλλά ποσοτικά, δηλαδή ότι εάν ο χιδαίος αυτός έρωτας καλλιεργείτο και ανυψώνετο σταδιακά, θα έφτανε στην ουράνια αγάπη ή στον λεγόμενο ουράνιο θείο έρωτα. Ο Λεβινάς όμως, τοποθετώντας τον έρωτα, όπως είπαμε, στην εμπειρική σφαίρα, τον συσχετίζει περισσότερο με την γυναίκα, με την θηλυκή δηλαδή φύση, στο έργο του στη δεκαετία του 40, ενώ στα άλλα έργα του, όπως για παράδειγμα την φαινομενολογία του έρωτα, τονίζει αυτήν την διάκριση που σας προανέφερα μεταξύ της ηθικής και του έρωτα. Διότι κατά την άποψη του Λεβινάς, ο έρωτας έχει και μία και έναν σεξουαλικό τόνο. Κατά την άποψη του φιλόσοφου Λεβινάς, αν μία σχέση μπορεί να κληθεί αληθινά διυποκειμενική ή διαπροσωπική, αυτή δεν μπορεί να είναι αμοιβαία, διότι η αληθινή διαπροσωπική βαθιά σχέση είναι μια σχέση της αυτοπαράδοσης, δηλαδή του ολοκληρωτικού δοσήματος του ενός προς τον άλλον, και όχι της αμοιβαίας ανταπόδοσης. Ο άλλος, όπως μας γράφει ο ίδιος ο Λεβινάς, είναι αυτό που εγώ ο ίδιος δεν είμαι. Ακόμα ο Λεβινάς τονίζει την έλξη του απόλυτα διαφορετικού που φαίνεται εντονότερα στις σχέσεις των δύο φίλων και η οποία σχετίζεται, ανάγεται εις τον έρωτα. Αλλά αν το θηλυκό εις το οποίο ανήκει ο έρωτας φοράει το πέπλο της ριζικής ετερότητας, τότε σπάει την ολότητα αυτήν για την οποία τόσο οι φιλόσοφοι αρχής γενομένης από τον Παρμενίδη μέχρι
και τους ψυχοαναλυτικούς όπως τον Γιούγκ ομιλούν η ολότητα ή η πληρότητα ή η τελειότητα είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος, όπως ήδη μας είχε διδάξει ο Πλάτων, δεν αισθάνεται την ανάγκη μιας συμπληρώσεως, διότι δεν αισθάνεται έλλειψη. Αλλά όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, ο πλατωνικός έρωτας ξεκινάει από την πλήρωση αυτής της ανάγκης, της ελλείψεως του ενός για τη συμπλήρωση του άλλου. Σύμφωνα με τον Λεβινάς, η αγάπη διακρινωμένη από τον έρωτα είναι μια κατάσταση μεταξύ έμονου και υπερβατικού. Δηλαδή, στην θεολογική γλώσσα θα λέγαμε μια κατάσταση δωρεάς, χάριτος εκ μέρους του Θεού. Με την αγάπη ο άλλος, ο διαφορετικός, εισέρχεται ως ένα είδος έμπαθη μέσα μας, ενώνεται μαζί μας και αποκαλύπτει αυτό το οποίο εμείς δεν είμαστε, δηλαδή την διαφορετικότητά του, την ετερότητά του. Ακόμα η αγάπη ενέχει σε αντίθεση με τον έρωτα το στοιχείο της δυνατότητας του μέλλοντος, δηλαδή του εσχατολογικού στοιχείου. Με άλλα λόγια, είναι δημιουργική. Για τους προχριστού ανθρώπους η γέννηση των παιδιών ήταν η πραγματική τους δημιουργία, αυτό που στη φιλοσοφία το ονομάζουμε δυναμική αθανασία. Δηλαδή μπορούσαν, εφόσον δεν πίστευαν στην προσωπική αθανασία μετά θάνατον ζωή τη δική τους, πίστευαν ότι η ζωή τους θα συνεχιζόταν μέσω της ζωής των παιδιών τους. Για τους πλατωνιστές η δημιουργική αγάπη εκτινάσεται στη δημιουργία του πολιτισμού και της τέχνης, ενώ για τους χριστιανούς η άπλωση της αγάπης εκτινάσεται στην θέωση του ανθρώπου και στην κοινωνία όλη διαπροσωπικός των πιστών αδελφών μέσα στην λεγόμενη Βασιλεία του Θεού, όπου υφίσταται η ένωση του κτιστού με το άκτιστο. Ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσουμε εάν έναν άνθρωπο τον αγαπάμε ή τον έχουμε ερωτευτεί είναι να ψάξουμε μέσα μας εάν αυτό το οποίο νιώθουμε προέρχεται από μία ανάγκη μας ή από μία επιθυμία μας. Διότι άλλο πράγμα είναι η ανάγκη και άλλο η επιθυμία.
Η ανάγκη ζητά να ικανοποιηθεί άμεσα, δηλαδή στο παρόν, ενώ η επιθυμία ζητά να ικανοποιηθεί στο μέλλον, εσχατολογικά. Η ανάγκη σχετίζεται με τον έρωτα, ενώ η επιθυμία με την αγάπη. Λαμβάνοντας υπόψη ο Λεβινάς τον σχετικό μύθο του έρωτα που παρουσιάζεται ως ένας έφηβος, δηλαδή ως ένα ακόμα παιδί σχεδόν στην ηλικία, ταυτίζει τον ίδιο τον έρωτα με μια παιδική συμπεριφορά, με την αγάπη δηλαδή που δεικνύει κάποιος και ιδίως η μητέρα προς τον ήπιο. Την ίδια αγάπη η θηλυκή ύπαρξη πολλές φορές την αναγάγει είτε στον σύζυγο τον μελλοντικό της είτε στον ίδιο το Θεό. Δηλαδή πρόκειται για μια ερωτική αγάπη. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας με αγάπη ή με έρωτα? Ή ερωτευόμαστε με αγάπη ή με έρωτα? Και τότε θα αντιληφθούμε αυτή τη λεπτή διαφορά. Αυτό που μόλις προανέφερα, δηλαδή η διαδική σχέση ενός προσώπου προς ένα άλλο, όταν στρέφει την αγάπη ή τον έρωτα, όπως θέλετε αυτή τη στιγμή ονομάστε το, διότι δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα και στο βάθος, θα πρέπει να εξετάσουμε πότε ζούμε μια κατάσταση αγάπης και πότε μια κατάσταση έρωτα. Έρωτας δεν είναι απλώς η επίταση της αγάπης, όπως είναι η λατρεία. Η αγάπη πάλι διαφέρει από τη φιλία, η οποία αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπάρχει μια περίπτωση να αγαπά ένας άνθρωπος έναν συνάνθρωπό του μόνο σε μια διαδική σχέση, αλλά αυτή και πάλι δεν είναι η χριστιανική αγάπη. Όπως υπάρχει εξίσου η περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι ερωτευμένος μόνο με έναν άλλον. Κατά τον Λεβινάς λοιπόν, η αγάπη δεν είναι απλώς η εξιδανίκευση του έρωτα, όπως θα μας έλεγε ο Φρόιντ με τη λίμπιντο. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε την εξής διάκριση για να γίνει πιο κατανοητό αυτό το σχήμα το οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη η αγάπη ή ο έρωτας, αν θέλετε, φαινόταν από τη σχέση ενός άντρα με τη γυναίκα του και το παράγωγο αυτών ήταν ο πολλαπλασιασμός, δηλαδή η τεκνοποιία. Στην Καινή Διαθήκη η δημιουργία αυτή έχει πνευματική χρειά, διότι ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το αυξάνεστε και πληθύνεστε, μας λέγει ότι δεν σημαίνει την παραγωγή
παιδιών σε ποσότητα πλέον στην Καινή Διαθήκη, αλλά το να γίνουν όλο και περισσότερο όριμοι πνευματικώς οι άνθρωποι, δηλαδή να χριστοποιηθούν. Αυτό σημαίνει να αναπτύξουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δηλαδή προς τον άλλο. Γι' αυτό και η σύγχρονη ψυχολογία και μάλιστα η υπαρξιακή προσδιορίζει την ψυχική ταυτότητα με την ίδια την σχεσιακότητα, δηλαδή ορίζει τον εαυτό του κάθε ανθρώπου από το κατά πόσο είναι σχεσιακός με τον άλλον ή όχι. Η Αγία Γραφή δίδει προτεραιότητα λοιπόν στην αγάπη προς τον πλησίον. Πολλοί Άγιοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και Άγιοι και Πατέρες της Καινής Διαθήκης, Απόστολοι, Ευαγγελιστές, διακηρύττουν την έμπρακτη αγάπη του χριστιανού προς τις χείρες και τα ορφανά. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να θυμηθούμε την φράση που ρώτησε ο Χριστός, τι εστίν πλησίον, και πως αυτήν την πρόταση την ερμηνεύουν οι Ραβίνοι στην Παλαιά Διαθήκη ή στην Τωρά, και πως στην Καινή Διαθήκη την ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το να αγαπάς δεν σημαίνει απλώς μία φιλεσπλαχνία ή φιλέσπλαχνη διάθεση ή έναν ίκτο ή μία συμπάθεια προς τον συνάνθρωπο, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή θα πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Ενώ ο έρωτας δεν επιβάλλεται, αλλά έρχεται αυτόματα, εσωτερικά κινούμενος από ένα ένστικτο ή ένα πάθος ή μια ορμή άλογη, η αγάπη την οποία διδάσκει και παροτρύνει ο Χριστός είναι μία εντολή σύμφωνα με την οποία μας καλεί να ελκύσουμε τον εαυτό μας προς τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, ενώ ο έρωτας δεν ενέχει μέσα του την έννοια της υπέρβασης, η αγάπη ενέχει αυτή την έννοια της υπέρβασης, δηλαδή του υπέρλογου. Ο έρωτας, όπως πολλές φορές τονίσαμε και σύμφωνα με τον Λεβινάς, αναζητεί ικανοποίηση και τελικά επιστρέφει στον εαυτό του, δηλαδή είναι εγωιστικός, ατομικιστικός. Ενώ η αγάπη είναι δοτική, είναι χωρίς ανταμοιβή, αυτοθυσία. Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη για τον έρωτα, μας λέγει ο Λεβινάς, έχει σχέση με τη γέννηση ενός παιδιού, με τη σεξουαλικότητα και αναφέρεται ακριβώς στη σχέση
του άντρα με τη γυναίκα. Ενώ λοιπόν στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία και ηθική ο έρωτας αναφέρεται στην αγάπη κάποιου επειδή είναι καλό, δηλαδή ωραίο, όμορφο και καλό ταυτόχρονα, ηθικά. Στην χριστιανική όμως διδασκαλία η αγάπη μπορεί να αναφέρεται και σε ανθρώπους ψυχικά και σωματικά άσχημους, άθλιους, κακούς, εχθρικούς, και αυτό πηγάζει από την ίδια τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής που μας λέγει ότι ο Θεός αγαπά και βρέχει επί δικαίων και αδίκων. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια αναφέρει ότι είναι δυνατόν να αγαπά κάποιος έναν φίλο του μόνο και μόνο για χάρη του φίλου και όχι ως μέσον για δική του πλήρωση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αριστοτέλης εξυψώνει, ανυψώνει λίγο τον πύχη πάνω από την ανάγκη και τοποθετεί τον έρωτα ή την αγάπη, όπως θέλετε αυτή τη στιγμή ονομάστε τα, μόνο και μόνο προς χάριν ενός συνανθρώπου. Επίσης αναφέρει ότι η ορθολογική σχέση του να θυσιαστώ, δηλαδή εγώ λογικά σκεπτόμενος για έναν συνάνθρωπό μου, είναι καλό μόνο και μόνο όταν ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα, την κοινωνία των ανθρώπων, την πόλη. Και εδώ βλέπουμε πάλι ο Αριστοτέλης να ανυψώνει το επίπεδο της αγάπης, χωρίς όμως να το φτάνει εκεί που το έφτασε ο Ιησούς Χριστός, προσπαθώντας μάλιστα ο Αριστοτέλης να το αιτιολογήσει λογικά, ορθολογικά. Μόλον ότι στο χριστιανισμό η αυθεντική εν Χριστώ αγάπη, όπως είπαμε, είναι παράδοξη και υπέρλογη. Στη Δυτική Εκκλησία, εκτός από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος, όπως είπαμε, επηρεάστηκε από τον Νεοπλατωνισμό, μεγάλη μορφή είναι ως γνωστόν και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο οποίος επηρεάστηκε ως γνωστόν από τον Αριστοτέλη. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, λοιπόν, αιτιολογεί την αγάπη αυτή προς τον πλησίον, βασίζοντας το επιχείρημά του εις το ως εαυτόν. Τονίζει δηλαδή περισσότερο ότι αυτή η δύναμη, η κατεύθυνση, η ενέργεια της αγάπης προς τον εαυτόν μας είναι εκείνη η οποία θα δώσει την κινητήρια δύναμη για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπό μας. Έτσι, σε αυτό το σημείο, ο Θωμάς ο Ακινάτης συμπίπτει με τον Αριστοτέλη, λέγοντας ότι η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι το θεμέλιο και η αρχή για όλα τα άλλα είδη αγάπης. Αλλά στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή
και θα συνεχίσουμε συν Θεό. Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνκο.